Πάμε στο κομμάτι του Airbnb, να πάμε στο κομμάτι της αγοράς, να πάμε στο κομμάτι των ιδιοκτητών ακινήτων. Μία παρένθεση ανοίγουμε με μία στουντιακή συζήτηση. Λοιπόν, φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον υπεύθυνο ενημέρωσης Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Την καλησπέρα μου, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη, τον πρώην αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Κύριε Αράπογλου, επειδή έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα από γονείς, από φοιτητές, οι οποίοι ετοιμάζονται έτσι να διαμορφώσουν την φοιτητική κατοικία με φόντο την επόμενη ακαδημαϊκή σεζόν. Τα ενίκια παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Υπάρχει μία μικρή αύξηση συγκριτικά με πέρυσι, θα λέγαμε, της τάξης του 10 με 15%. Όμως αυτό που παρατηρείται σαν φαινόμενο είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες, θα λέγαμε ότι έχουν στραφεί εκ νέου στην παραδοσιακή μίσθωση, μακροχρόνια μίσθωση, καθώς το Airbnb παρουσιάζει μία μικρή πτώση, η οποία ακόμα δεν είναι εμφανής. Θα γίνουν τα σημάδια εμφανή στη συνέχεια, ίσως και του χρόνου, ναι. Λόγω του ότι η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε και πρόσφατα, οδεύει στο να λάβει κάποια μέτρα περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο περιορισμός των 90 ημερών για νησιά όπου οι κάτοικοι τους είναι μέχρι 10.000 κάτοικοι. Και επίσης αναάφημη ο κάθε ιδιοκτήτης που έχει το δικό του αφημί να εκμισθώνει μέχρι 2 ακίνητα. Καταλαβαίνετε ότι περιορισμός 90 ημερών. Ακριβώς. Για περιοχές με κατοίκους έως. Έως 10.000, ναι, ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές και πώς επηρεάζεται η Κρήτη? Δεν επηρεάζεται. Ήθελα να πω πέραν των 10.000 κατοίκων. Δηλαδή η Κρήτη, ναι, θα περιορίζεται, επειδή είμαστε ένα νησί με αρκετά μεγάλο πληθυσμό, ναι, θα περιορίζεται στην εκμίσθωση κατοικιών από τους ιδιοκτήτες για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb μέχρι τις 90 ημέρες. Έως 3 μήνες λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε. Ακριβώς. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση το... Που αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πολλοί ιδιοκτήτες θα προτιμήσουν να επανέλθουν στην μακροχρόνια μίσθωση, ναι, στην παραδοσιακή δεν μίσθωση. Δεν διαφορετικά. Εκτός, μην δούμε το φαινόμενο όμως να νοικιαστεί σε ένα φοιτητή το Σεπτέμβριο το σπίτι, τον Οκτώβρη, και να του πούνε, ξέρω εγώ, το Μάιο φεύγεις. Ακριβώς. Αυτό είναι μία άλλη παράμετρος που θα... Αυτό γίνεται. Θα μας πείτε, κύριε Καλογεράκη, και εσείς τη γνώμη σας. Ακριβώς, είναι μια άλλη παράμετρος αυτή, ότι μπορεί πολλοί ιδιοκτήτες, παρόλο που δεν συνίσταται να γίνει κάτι τέτοιο, να στραφούν στην παραοικονομία ή σε άλλες μεθόδους, που όπως έχουμε πει και εδώ από την εκπομπή σας, τα πρόστιμα ξεκινάνε από 5.000 ευρώ, τα διοικητικά πρόστιμα, σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης βεβαιωθεί μέσω των πλατφορμών τύπου Airbnb, καθώς οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λόγω του ότι οι πλατφόρμες με τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb έχουν το δικαίωμα και υποχρεούνται, ναι, να διαβιβάσουν οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν από την ΑΔΕ. Ναι, αλλά δεν θα βεβαιωθεί κάποιο διοικητικό πρόστιμο αν πει στο φοιτητή το Μάιο βγαίνεις έξω? Εκεί αν είχε συμφωνήσει και ο φοιτητής εξ αρχής. Εκεί εναπόκειται στη συμφωνία που έχει κάνει ο φοιτητής, εάν είναι η κατοικία ή αν θεωρείται, μάλιστα, σαν δευτερεύουσα, λοιπόν, κατοικία. Κύριε Καλογεράκη, μιλάμε λίγο και για την τάση Airbnb. Υπάρχουν όμως και αρνητικά στην όλη διαδικασία. Φυσικά. Τα οποία. Φυσικά. Ήθελα να το πω στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, δεν πρόλαβα. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστώ που μου το λέτε. Το Airbnb έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν φοιτητικές κατοικίες, δεν υπάρχουν γενικότερα κατοικίες διαθέσιμες για μακροχρόνια νοικίας έως τώρα. Μακάρι από εδώ και πέρα να αλλάξει κάτι, όπως είπε ο κ. Σαράπολου, και να υπάρξουν περισσότερες κατοικίες διαθέσιμες για τους φοιτητές που έρχονται από όλη την Ελλάδα στην πόλη μας, για οικογένειες που έρχονται από όλη την Ελλάδα, για δικαστικούς, για εκπαιδευτικούς, για πολλές κατηγορίες πελατών οικογενειών. Έως τώρα έχω δει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν κατοικίες διαθέσιμες και μάλιστα κάποιες φορές έχω δει το εξής πρόβλημα. Κάποιοι φοιτητές να μην μπορούν να γραφτούν στη σχολή τους και να το αναβάλουν επειδή δεν βρίσκουν κατοικία για να μείνουν. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω προσωπική εμπειρία σε αυτό. Εδώ κατεβαίνουν αναπληρωτές καθηγητές και αφήνουν τη θέση και επιστρέφουν στον τόπο τους και μένουν άνεργοι. Και αυτοί. Ναι, και αυτοί. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που είπατε πριν με το Airbnb, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στο Ηράκλειο και στα Χανιά,
Υπάρχει το εξής πολύ αρνητικό φαινόμενο, όπως είπατε και εσείς πριν πολύ σωστά, να, κάποιοι ιδιοκτήτες να επιλέγουν ποιους θα βάλουν και για ποιο διάστημα και με ποιους όρους. Που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Από τους όλα μπορεί ελεγχθεί. Να ελεγχθούν. Μακάρι. Και πρέπει, κύριε Ράβογλου, να μπει ένα φρένο σε, αυτή την, σε αυτό το φαινόμενο, καθώς ήδη υπάρχουν και αρκετές γκρίνιες. Και από, και από την πλευρά των ξενοδόχων, των επαγγελματιών ξενοδόχων, καθώς βλέπουμε, παρατηρείται το φαινόμενο ότι σπάμε ρεκόρ στο κομμάτι των αφίξεων, αλλά υστερούμε στο κομμάτι της πληρότητας και στο κομμάτι του τζίρου στα ξενοδοχεία. Όπου εκεί υπάρχουν επενδύσεις, όπου εκεί πέφτουν χρήματα, αλλά βλέπουμε τους ξενοδόχους μέχρι και σήμερα να βγαίνουν χαμένοι. Ακριβώς, δικαιολογημένα είναι αυτά τα παράπονα και αν παρατηρήσετε και πανευρωπαϊκά, ήδη ορισμένες χώρες όπως πρόσφατα η Πορτογαλία έλαβε συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού του φαινομένου του Airbnb και επίσης με το Airbnb και με την βραχυχρόνια μίσθωση ο ιδιοκτήτης, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης επιλέγει στην ουσία να γίνει ξενοδόχος του ενός δωματίου με ό,τι συνεπάγεται αυτό, σωστά, με την παροχή κλινοσκεπασμάτων, με την καθαριότητα του δωματίου. Και απ' την άλλη υπάρχει ο αντίλογος των ξενοδόχων όπου ασφαλίζει ένα προσωπικό. Είναι τόσοι εργαζόμενοι που απασχολεί ένας ξενοδόχος, έχει επενδύσει αρκετά χρήματα στην επιχείρησή του και αποσκοπεί στο να λάβει κάποιο κέρδος. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενοι κόσμοι. Όμως παρόλα αυτά αυτό που δείχνει η πορεία των πραγμάτων και η αφήξη των τουριστών είναι ότι επειδή παρατηρήθηκε τουλάχιστον για το μήνα Μάιο-Ιούνιο και λίγο στις αρχές του Ιουλίου ότι υπήρχε μία σταδιακή μείωση στο Airbnb, υπάρχει μία μικρή μείωση και μία στροφή κάποιων ιδιοκτητών στην παραδοσιακή βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς, μακροχρόνια μίσθωση, καθώς κατανόησαν ότι στην ουσία είναι περισσότερα τα έξοδα και δεν τους συμφέρει να έχουν το κατάλημά τους για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Θέλω λίγο να κλείσουμε το κομμάτι των ενοικίων με μία τοποθέτηση του κυρίου Καλογεράκη. Μας πει ο κύριος Αράπογλου έχει καταγραφεί μία αύξηση της τάξης του 10-15% σχέση με πέρυσι. Αν αφήσουμε το κομμάτι του Airbnb απ' έξω, πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προκειμένου να πέσουν κάπως οι τιμές στα ενοίκια? Όντως είναι δυσβάστακτο. Θεωρώ μόνο αν έρθουν πάρα πολλά κίνητα πλέον στη μακροχρόνια ενοικίαση, που είναι η δουλειά μας, στα μεσητικά γραφεία, τότε θα έχουμε πτώση των τιμών. Τώρα δεν είναι αδύνατο. Οι επιλογές στο κομμάτι. Είναι αδύνατο. Όταν δεν υπάρχουν κίνητα, οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν είναι τα κίνητα λιγοστά, οι ιδιοκτήτες ανεβάζουν τις τιμές. Είναι κάπως λογικό. Μέχρι ένα σημείο. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε μια μεγάλη αύξηση που δεν είναι δικαιολογημένη. Όμως, όταν έρθουν αρκετά κίνητα, όπως παλιότερα στην αγορά, είναι νομίζω φυσικό επακόλουθο να κατεβούν λίγο οι τιμές. Να εκλογικευτούν, θα έλεγα. Στο κομμάτι του ενδιαφέροντος επενδυτών να δραστηριοποιηθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, τι εξέλιξη έχουμε σήμερα, 13 Ιουλίου του 2023. Ωραία, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είτε από φυσικά πρόσωπα, από Ευρωπαίους, Αμερικάνους, πολλούς αγοραστές, είτε από εταιρείες. Η Κρήτη είναι ένα φιλέτο της Μεσογείου, της Ευρώπης, είναι ένας τουριστικός προορισμός με πολύ μεγάλη απήχηση και πάρα πολλοί θέλουν να κάνουν ξενοδοχειακές μονάδες, να κάνουν συγκροτήματα κατοικιών με βίλες και πολλοί ιδιώτες που θέλουν να κάνουν εδώ μια δεύτερη κατοικία, μια κατοικία να την εκμεταλλεύονται τουριστικά αλλά και να μετακομίσουν στην Κρήτη. Γιατί κάποιοι λατρεύουν την Κρήτη, τον τρόπο ζωής μας, το κλίμα μας, τη διατροφή μας, την ιστορία του τόπου μας, καταλάβατε. Μάλιστα. Αρκετοί πελάτες. Κύριε Ράβογλου, επιβεβαιώνεται αυτό το ενδιαφέρον. Ακριβώς επιβεβαιώνεται και θα πρέπει να εστιάσουμε κυρίως στο κομμάτι της γραφειοκρατίας που υπάρχει σε κάποια ζητήματα, τόσο στο κομμάτι το πολεοδομικό όσο και στο νομικό κομμάτι, και αυτό το βλέπω εγώ καθημερινά σαν δικηγόρος, καθώς και στα κατατόπους υποθηκοφυλακία και στα κτηματολογικά γραφεία υπάρχει μια καθυστέρηση στην καταχώρηση των συμβολέων που συνεπάγεται και στην απόκτηση της κυριότητας του ιδιοκτήτη, η οποία μπορεί να κοιμαθεί και σε χρονικό διάστημα ακόμη και ενός έτους. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι αποτρεπτικό και ευελπιστούμε εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου ότι με τη νέα κυβέρνηση και τον νέο Υπουργό ίσως υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σε ποικίλα θέματα που αφορούν τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Το θέμα της γραφειοκρατίας το είχε θίξει στην προηγούμενη τοποθέτηση και συνάντησή μας τηλεοπτική ο κ. Καλογεράκης. Είχατε σταθεί ιδιαίτερα στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Έτσι είναι. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο, πραγματικά. Ξέρετε, είναι
σε εμάς, τους εκτιματομεσίτες, πλέον είναι, δεν είναι τόσο δύσκολο να βρούμε ένα πελάτη που να ενδιαφερθεί για ένα ακίνητο και να μπούμε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, να κλείσουμε τη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το μετέπειτα. Όταν κλειστεί μια συμφωνία, η συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, τους συμβολογράφους, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά, όλα τα χαρτιά, τα έγγραφα που απαιτούνται για μια αγοραπολισία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και συνεχώς γίνονται περισσότερα, είναι πλέον δύσκολο να γίνει μια πώληση μικρό χρονικό διάστημα. Αυτές οι διαδικασίες διαρκούν αρκετούς μήνες. Οι συμβολογράφοι έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας. Λήγουν πολλά πιστοποιητικά, κάποια πρέπει να βγουν από την αρχή. Και αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την καθυστέρηση. Η εφορία έχει τους δικούς της ρυθμούς, το κτηματολόγιο, ο Δήμος. Μάλιστα. Και όλα αυτά καθιστούν πολύ δύσκολη τη διαδικασία της πώλησης. Να κλείσουμε, κύριε Αράπογλου, με ένα σύντομο σχόλιο αναφορικά με το πρόγραμμα «Το σπίτι μου». Υπάρχει μια γκρίνια γενικά. Ναι, υπάρχει γκρίνια δικαιολογημένη, καθώς ζητούνται κάποια πιστοποιητικά που εξαρτώνται από το εκάστοτε υποθηκοφυλακείο και εκτιματολογικό γραφείο. Και επίσης τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί είναι περιοριστικά. Και αυτό, όπως προείπατε πριν και στην παρουσίαση των θεμάτων, όπως παρατηρήσαμε, έχουν κατατεθεί 36.000 δηλώσεις και έχουν γίνει δεκτές μόνο οι 4.000. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μικρός ο αριθμός και επίσης είναι ελάχιστα τα ακίνητα που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην αγορά, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν ως προς τα κριτήρια. Θα έπρεπε λοιπόν τα κριτήρια να είναι πιο διευρυμένα, να περιλαμβάνει μεγαλύτερο εύρος ακινήτων, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για αγοραπολισία περισσότερα ακίνητα και να βρεθούν ενδιαφερόμενοι που θα αποκτήσουν τα ακίνητα που επιθυμούν. Λοιπόν, κύριε Αράπογλου, να τοποθετηθώ σε αυτό που είπε ο κύριος. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν ακίνητα στο Ηράκλειο που να έχουν 150.000 ευρώ. Δεδομένου ότι οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ, ναι. Δεν υπάρχουν ακίνητα σε αυτές τις τιμές. Σε αυτές τις τιμές. Οπότε παρουσιάζεται ένα ακόμα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα έπρεπε οι θύνοντες να το σκεφτούν καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλογεράκη, εσάς.